βάζουμε 20 κυβικά εκατοστά του διαλύματος θειοθυϊκού νατρίου, εδώ. Στη συνέχεια, 50 κυβικά εκατοστά νερού, σύνολο 70 κυβικά εκατοστά, και εδώ θα ρίξουμε τα 10 κυβικά εκατοστά του διαλύματος υδροχλωρικού οξέως. Η έναρξη της χρονομέτρησης ξεκινά όταν πέσει το διάλειμμα υδροχλωρικού οξέως εδώ μέσα. Παρακολουθούμε το χρονόμετρο. Τώρα, ξεκίνησε η χρονομέτρηση και παρακολουθούμε πώς θα πάψει να φαίνεται ο συνδετήρας στον πυθμένο του ποτηριού. Τέλος, εδώ. Εκκλησέσαι. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη μέτρηση. Τώρα θα ρίξουμε 30 κυβικά εκατοστά του διαλύματος θειοθυϊκού νατρίου, 40 κυβικά εκατοστά νερού και είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε το διάλειμμα υδροχλωρικού οξέως. Περιμένω λίγο το χρονόμετρο εδώ. Τώρα, ξεκίνησε η χρονομέτρηση, το τοποθετούμε εδώ και παρακολουθούμε και πάλι την εξαφάνιση του συνδετήρα στον πυθμένα του ποτηριού. Τώρα, συνεχίζουμε με την τρίτη μέτρηση. Τώρα έχουμε 40 κυβικά εκατοστά του διαλύματος θειοθυϊκού νατρίου. Εδώ. Εδώ έχουμε 30 κυβικά εκατοστά. Εδώ είναι του νερού. Εδώ. Και στο τέλος τα 10 κυβικά εκατοστά του διαλύματος υδροχλωρικού οξέως. Η χρονομέτρηση τώρα. Ξεκίνησε η χρονομέτρηση, το τοποθετούμε εδώ και πάλι παρακολουθούμε την εξαφάνιση του συνδετήρα. Εδώ. Τώρα, τελείωσε. 16. Εντάξει, τελείωσε. Έχουμε τοποθετήσει τις τιμές στον πίνακα μετρήσεων. Ο χρόνος σε σεκόντ είναι στην πρώτη μέτρηση 36, στη δεύτερη 24 και στην τρίτη 18. Το αντίστροφο του χρόνου αντίστοιχα είναι 28 επί 10 στη μείον 3, 42 επί 10 στη μείον 3 και 56 επί 10 στη μείον 3. Το αντίστροφο του χρόνου αποτελεί μέτρο της ταχύτητας. Θα κατασκευάσουμε διάγραμμα με τη σχετική ταχύτητα, δηλαδή το αντίστροφο του χρόνου, και τη σχετική συγκέντρωση. Οι συγκεντρώσεις είναι 0,25 σε, 0,375 σε και 0,500 σε, όπου σε είναι η αρχική συγκέντρωση του διαλύματος θειοθυϊκού νατρίου, όποια και αν είναι αυτή. Και από τον πίνακα μετρήσεων προκύπτει αυτό το διάγραμμα.